τραγούδι. Είχε παλιό καιρό πιέρα σε δουλειά. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Απόψε θα είμαστε τέτα τέτ με έναν άνθρωπο, με έναν συμπατριώτη μας που μας έκανε να τραγουδήσουμε αμέτρητες φορές. Τα τραγούδια του έχουν συνδυαστεί με πολλές στιγμές της ζωής μας και οι επιτυχίες του κρατάνε μάλλον εδώ και 4 περίπου δεκαετίες. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο τέτα τέτ. Γιώργο, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Τρόμαξα που άκουσα το 4 δεκαετίες τώρα, να σου πω την αλήθεια. 3,5 βασικά είναι, γιατί τα λέμε απόψε τέτα τέτ λόγω της γιορτής μάλλον, της γιορτής σου που έκανες στο Ηρώδιο, που έγινε στο Ηρώδιο. Γιώργος Θεοφάνους, 35 σ' αγαπώ για τα 35 σου χρόνια στη δισκογραφία. Είσαι άνθρωπος του σ' αγαπώ πάντως. Κοίταξε τώρα. Κάνουμε αυτή την εκπομπή όχι για το Ηρώδιο. Κάνουμε αυτή την εκπομπή για να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που αγαπάει τα τραγούδια μου τόσα χρόνια, να σου πω. Τότε που ξεκίνησα από τη Λάρνακα, δηλαδή προσπαθώντας ακόμα να στείλω τραγούδι στη Eurovision, που ήταν μεγάλο γεγονός για μας και ελπίζω να είναι και σήμερα πια η Eurovision μεγάλο θέμα για την Κύπρο μας και να ασχολούνται οι καινούργοι μουσικοί και οι τραγουδιστές με αυτό. Και είχα έτσι μια πρώτη μικρή επιτυχία και ήρθα δεύτερο στα τοπικά τότε με ένα τραγούδι που κάναμε, το «Θυμήσου Κατερίνα», και πήγε η Λία Βύση τότε. Οπότε εγώ το πήρα πολύ σοβαρά από τα 15-16 χρόνια όπως ήμουνα. Γνώρισα τον μέντορα μου, γνώρισα τον άνθρωπο που πίστευε σε μένα και με βοήθησε τόσο πολύ στα πρώτα μου βήματα, τον Λεωνίδα Μαλένη. Ο Λεωνίδας δεν είναι πια μαζί μας, αλλά τα τραγούδια του, τα ποίηματα του είναι διαχρονικά. Ναι, είναι η πρώτη φορά που κάνουμε εκπομπή μετά που έφυγε ο Λεωνίδας Μαλένης. Ναι. Δυστυχώς δεν κατάφερα ούτε στην κηδεία του να είμαι, να σου πω την αλήθεια. Δεν έφυγε για μένα ο Λεωνίδας. Δεν υπάρχει συναυλία που κάνω και να μην παίξω το μόνο που θυμάμαι. Που είναι το πρώτο τραγούδι που κάναμε επιτυχία με την Ευρυδίκη εδώ στην Αθήνα. Πριν 35 χρόνια. Τόσα περίπου. Λίγο λιγότερο ίσως. Του 1991 που βγήκε ο δίσκος αυτός. Ο Λεωνίδας είναι καθημερινά μέσα στο σπίτι μου, μέσα στις αναμνήσεις μου. Ήταν ο άνθρωπος που εμφανίστηκε εδώ στην Αθήνα για να πάει να πληρωθεί τα δικαιώματά του για το Χρυσοπράσινο Φύλλο και έφερε μαζί του, χωρίς να μου το πει κιόλας, μία κασέτα. Η κασέτα είναι αυτό που βάζουμε το μολυβάκι και το κάνουμε έτσι. Και αν το θυμάται κανένας πια. Ναι. Λοιπόν. Και κάποιος το άκουσε εκεί, ο παραγωγός, ο Φίλιππος Παπαθεοδόρο, και μας κάλεσε και μείναμε πια εδώ. Δεν ήρθαμε για να μείνουμε, ούτε εγώ ούτε η Ευρυδίκη. Ναι. Τα πράγματά μας μείναν στην Αμερική και πήγα και τα άφερα κάποια στιγμή τον επόμενο χρόνο. Είπα στην αρχή, κάνοντας λογοπαίγνιο με τον τίτλο της συναυλίας σου στο Ηρώδιο 35 Σ' Αγαπώ, ότι είσαι πολύ άνθρωπος του Σ' Αγαπώ. Είσαι πολύ του Σ' Αγαπώ, αν και πολλοί νομίζουν ότι είσαι έτσι πιο περίεργος. Τι σημαίνει, άμα είσαι περίεργος, δεν είσαι τους αγαπώ. Να καταλάβω το συνειρμό τώρα, τι εννοείς. Ότι είσαι πιο, ξέρω εγώ, μουντρούχος. Είσαι όμως άνθρωπος του σ' αγαπώ. Είναι άνθρωπος που μου αρέσει να μου λέει. Και ούτε του αρέσει να του λένε σ' αγαπώ. Αλλά μου αρέσει να λέω και σ' αγαπώ. Δηλαδή, άμα μαζί με τα παιδιά μου όλη μέρα που είμαστε σε ένα οικογενειακό γκρουπ που έχουμε στο τηλέφωνο, είμαστε όλη μέρα στο σ' αγαπώ. Κάνεις μια σ' αγαπώ. Πάντα έτσι είμαστε. Μπορεί να είναι απλή η λέξη, να μην τη δίνουμε πάντα τη σημασία που πρέπει να τη δώσουμε, αλλά κρύβει πολλά πράγματα. Και επίσης το «Σ' αγαπώ» σαν τραγούδι δεν λείπει ποτέ. Είτε ξεκινάω με αυτό, είτε τελειώνω πάντα τις συναυλίες μου με αυτό. Ναι, και μας έχεις δώσει τραγούδια με αυτό τον τίτλο. Το «Σ' αγαπώ» με το Ρέμο και την Πρωτοψάλτη, που έχει μείνει κλασικό. Και μέσα στο «Αντικριστά» το «Σ' αγαπώ» πολύ, πιο πολύ κανείς που έγραψε ο Μωραΐτης εκεί με την. Για την Γλυκερία και τον Μακεδόνα επίσης και άλλα όμως, και άλλα τραγούδια.
Υπάρχει μεγαλύτερο δώρο από, από την αγάπη, να νιώθεις αγάπη για τον άλλον? Το 35 από πού το μετράς δηλαδή, το πιάσεις από το... Από το 89. Από το 89, Παρότι, έτσι για να λέμε την αλήθεια, είναι λίγο παραπάνω. Εσύ που τα παρακολουθείς αυτά... Και που σε παρακολουθούσα, ναι. Το 87 με τον Λεωνίδα Μαλένη κυκλοφορήσαμε τα πρώτα μας τραγούδια. Ναι. Το πατέρα Φιλαράκο και το εδώ σε αυτή τη γωνιά. Εκείνο το μικρό συγκλάκι. Το 89 έβγαλα το πρώτο μου άλμπουμ στην Κύπρο. Ναι. Εγώ όμως θυμάμαι την πρώτη φορά που διάβασα το όνομά σου. Σταλαχτίτες, σταλαγμίτες. Είχες γράψει μία. Σταλαγμίτες, ναι. Ορχιστρικό ήταν, ορχιστρικό. Είχες γράψει μία σύνθεση που πήρε πρώτο βραβείο στο εξωτερικό, στη Γαλλία. Παρ' όλα αυτά όμως μετά ασχολήθηκα με το τραγούδι-τραγούδι. Δηλαδή, ο λόγος που γράφω τραγούδια, πίστεψε με, δεν είναι η μουσική. Είναι ο στίχος, είναι τα λόγια. Αγαπώ τόσο πολύ το λόγο, πώς να σου το πω. Και είμαι τυχερός που δούλεψα με σπουδαίους ανθρώπους, στιγουργούς ποιητές, από τον Μάνο Ελευθερίου και τον Φίλιππο Γράψα, αλλά και τη γενιά μου, τους καλούς της γενιάς μου. Τον Παπα-Νικολάου, τον Μωραΐτη, την Βραχάλη. Καταλαβαίνεις ως μουσικός που έχει σπουδάσει στο εξωτερικό, που γενικότερα είσαι πολίτης του κόσμου, ότι στο ελληνικό τραγούδι ο λόγος, ο στίχος είναι πιο σημαντικός από το ξένο τραγούδι, ας πούμε. Είναι. Είναι. Έχει και άλλες χώρες που το έχουν πολύ ψηλά. Η γαλλική σχολή, ας πούμε, το έχει αυτό. Παρ' όλα αυτά, είμαστε τόσο τυχεροί, γιατί να τολμήσω να πω, οι παλαιότεροι μας συνάδελφοι, να πω τη λέξη συνάδελφοι, οι μεγάλοι μας, μελοποίησαν τον Γκάτσο, τον Ελίτη, τον Σεφέρι, τον Ρίτσο. Δηλαδή, ο άλλος μπογιάτιζε, σκούμπιζε, έκανε έργα στο δρόμο και χωρίς να το καταλάβει, τραγούδαγε έναν νομπελίστα ποιητή. Μεγαλώσαμε στον DNA μας, έχουμε αυτό. Οπότε, ό,τι και να συμβαίνει, ακόμα και η μόδα του τραπ, ακόμα και οτιδήποτε άλλο, να σκαμπανεβάσματα υπάρχουν πάντα στο τραγούδι. Εμένα δεν με πτωεί καθόλου, δεν το σκέφτομαι καθόλου αρνητικά αυτό. Θα έρθει μια μέρα που πάλι, ήδη βλέπω την νεολαία στις παραστάσεις που κάνω εγώ τουλάχιστον, και στην Κύπρο και στην Αθήνα, και ο νέος κόσμος είναι στο ελληνικό τραγούδι, δεν είναι αλλού. Δεν είναι, υπάρχει αυτή η αγάπη στο αγγλοσαξονικό, ας πούμε, στο ξένο τραγούδι, αλλά το ελληνικό τραγούδι παίζει μεγάλο ρόλο. Η τραπ δεν είναι κατάντια? Ναι, είναι. Γιατί είναι αυτό που σου λέω, το να βρίζω και να μιλώ για πόρνες. Μια φορά μιλούσα με τον Γράψα Τάσο και μου λέει, μα και εγώ έγραψα για πόρνες, εσύ τα λαδάδικα. Λέω, ναι, φίλε, αλλά πώς έγραψες εσύ και περιέγραψες αυτό το υπέροχο πράγμα που έγραψε ο Τόκας για τον Μητροπάνο? Και πώς το γράφουν αυτά τα παιδιά, ε? Τα παιδιά σου ακούνε τραπ? Οι πιο μικροί ή με τους φίλους έτσι απλά ακούνε. Δεν μπορώ να το απαγορεύσω, δεν λέω κλείστε το. Όταν λες οι πιο μικροί. Η 14χρονη τώρα. Η τραπ υπάρχει εδώ και 3 χρόνια. Η δικιά μου ακούει τραπ? Ακούει. Η βαφτιστήρα μου ακούει τραπ? Κοίταξε, είναι μόδα σε κάποιες ηλικίες αυτό. Νομίζω ότι μετά το ξεπερνάνε, καταλαβαίνουν ότι είναι η αντίδραση του να βρίζω, του να λέω. Είναι χιδιότητες όμως. Είναι από ένα σημείο και μετά δεν μπορεί να το πάρει στα σοβαρά. Έτσι. Εγώ δεν το παίρνω στα σοβαρά. Πάμε να δούμε τους τραγουδιστές που σε τίμησαν στο Ηρώδιο και τραγούδισαν τραγούδια σου. Και θέλω έτσι μια ιστορία και κάποια λόγια για τον καθένα. Ήταν αλφαβητικά, τέλος πάντων. Αλφαβητικά θα σου ήταν πω. Ήταν ο Αργυρός. Κωνσταντίνος Αργυρός. Ο πιο νέος από όλους. Είναι ο νεαρότερος. Ναι, είναι από την καινούργια γενιά. Υπάρχει και καινούργια γενιά, βέβαια, μετά από τον Κωνσταντίνο. Ήδη βγαίνει, ας πούμε, 25χρονη κλπ. Με τον Κωνσταντίνο έκανα το δίσκο που έκανε, νομίζω. Του έδωσε την πρώτη όθηση. Έκανα το παιδί γενναίο μαζί με τον Γιάννη Δόξα. Ναι. Και η Ναταλία. Η Ναταλία έκανε το Ποτέ Ξανά. Μεγάλη επιτυχία. Κάναμε τον πρώτο εκείνο δίσκο που τον έβγαλε πια από τα σχήματα που ήταν και προχώρησε μόνος του. Ξαναβρεθήκαμε πριν μερικά χρόνια με την Ελεάνα Βραχάλη σε ένα τραγούδι που το παίξαμε και εκείνο. Είναι πολύ αξιόλογος ο Κωνσταντίνος. Είναι δηλαδή από τη γενιά του. Είναι πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός τραγουδιστής. Εξηγεί την επιτυχία του. Δηλαδή, εγώ όταν τον είχαμε τέτα τέτ πέρσι, νομίζω, του είπα ότι του βγάζω το καπέλο γιατί του πήρε πολλά χρόνια. Δηλαδή, αγωνιζόταν χρόνια, ξεκίνησε από talent show, δεν είχε πάει καλά, δεν είχε διακριθεί. Ναι. Δούλευε σε σχήματα, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο όνομα. Τσούκου, τσούκου, τσούκου. Ήταν αποφασισμένος όμως, ήταν ταγμένος και είναι εργασιομανής. Αυτό του βγάζω το καπέλο σας. Μελίνα Σλανίδου. Με τη Μελίνα βρεθήκαμε σε ένα X-Factor, στη διπλανή καρέκλα.
σαν κριτές. Μας έδεσε η Εκκλησία, όσο αστείο και αν φαίνεται αυτό. Οπότε της έλεγα κάτι, μου λέγε, περίμενε, μας διαβάσουν 5 μονές, έστελνε μηνύματα σε γνωστούς και έφευγε το μάτι, τέλος πάντων. Όχι, δεν το κοροϊδεύω καθόλου. Είναι από τους ανθρώπους που αγαπώ, από τους πιο καθαρούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει σε αυτή τη δουλειά. Κάναμε πέρσι, βγάλαμε 5 τραγούδια μαζί. Δεν κάναμε μεγάλη επιτυχία με τα τραγούδια αυτά. Ραδιοφωνικά κάναμε ένα από αυτά, το «Δε βάζει μυαλό», που το παίξαμε με τον Νίκο Ζωηδάκη στο Ηρώδιο. Αλλά η Μελίνα είναι ένας αγνός άνθρωπος. Γι' αυτό και την βλέπεις, τα πάει με όλους καλά. Αυτούς που λέμε τους έντεχνους, τους λαϊκούς, τους εμπορικούς, κουμπώνει παντού. Είναι ένας χαρούμενος άνθρωπος και μια πάρα πολύ ωραία και ζεστή φωνή, βέβαια. Χρήστος Δάντης. Φίλε, ο Δάντης είναι ένα γαλόνι για την Ελλάδα. Εγώ του το είπα πολλές φορές. Δηλαδή, δεν ξέρω τι φταίει, αν φταίει το μυαλό του. Του το λέω πολλές φορές, γιατί σίγουρο ο λαιμός του δεν φταίει. Ή αν φταίνει η μάνατζερ του ή οτιδήποτε άλλο. Θα μπορούσε να ήταν διεθνής στάρ. Ο Χρήστος έχει μια ιδιαίτερη χρειά και ένα ταλέντο τραγουδιστικό, το οποίο ερμηνευτικό, το οποίο σπάνια. Καταρχήν έχει το ρεκόρ με μένα. Έχω κάνει, μετρούσα προχθές πάνω από 80 τραγουδιστές. Μία λίστα έτσι που προσπαθούσα να συμπτύξω λίγο το βιογραφικό, να δω τι θα βάλουμε στο Ηρώδιο. Ο Χρήστος έχει το ρεκόρ με μένα ηχογράφησης, φωνών. Δηλαδή, έκανε σχεδόν όση ώρα διαρκεί το τραγούδι, να πει το κάθε τραγούδι. Πολύ λίγα πράγματα τα διορθώσαμε, πολύ λίγα πράγματα είπε δεύτερη φορά. Καμία ανασφάλεια. Πολλές φορές, ξέρεις, αντιμετωπίζουμε και με τους τραγουδιστές ότι το λέει καλά, αλλά θέλει να το ξαναπεί, νομίζει ότι θα το πει καλύτερα. Εν τω μεταξύ, κάθε φορά που το λέει, όποιος και να είσαι, μεγάλος ή μικρός, αρχίζει και μπαίνει η λογική και αναλύεις, φεύγει το συνέστημα. Εγώ συνήθως, χωρίς να το ξέρουν οι τραγουδιστές, τώρα το μαθαίνω από σένα αυτό, κρατάω την πρώτη φορά που το έχουν πει. Κρατάω το πρώτο κανάλι, γιατί έχει πάντα μια αυθόρμητη μαγεία. Και λίγα πράγματα διορθώνω. Θέλω να είναι, και ας έχει και λαθάκια μέσα. Δεν έγινε κάτι. Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει. Τη βάζουμε στη λίστα γιατί είναι αλφαβητικά. Εντάξει, είναι κάτι διαφορετικό όμως για σένα. Ευρυδίκη. Τι να πούμε, μωρέ, για την Ευρυδίκη. Τώρα κάναμε πόσους δίσκους κάναμε, εσύ ξέρεις. Κάναμε 10, κάναμε παραπάνω. Από μπορεί και παραπάνω από 10. πάρα πολλά τραγούδια. Μας έχει συνδέσει ο Λεωνίδας Μαλένης, φέρνοντας μας εδώ. Μείναμε εδώ, παντρευτήκαμε, έχουμε μαζί έναν υπέροχο γιο. Μιλάμε πάρα πολύ συχνά στο τηλέφωνο, είμαστε σαν αδερφάκια. Είχαμε ένα εξαιρετικό διαζύγιο. Κρατήσαμε και κρατάμε υπέροχες σχέσεις. Τι να σου πω, μας κοροϊδεύουν ότι είμαστε λίγο σουηδικό πρότυπο, πώς το λένε αυτό. Βλακίες, ανθρώπινο πρότυπο είναι αυτό. Εντάξει, Κυβίση και ο Καρβέλας και εσύ και Ευρυδίκη. Ναι, αυτοί δουλεύουν μαζί ακόμα. Εμείς δεν δουλεύουμε μαζί με την Εύρη. Σε κάποιες εμφανίσεις ή κάποτε έτσι κάποια τραγούδια διάσπαρτα. Η Άννα είναι με τον Νίκο εκεί. Δεν φεύγει από εκεί. Θα έλεγες ότι είναι ο άνθρωπος της ζωής σου? Ο άνθρωπος της ζωής μου δεν μπορεί να είναι, εκ των πραγμάτων. Ο άνθρωπος της ζωής μου είναι η Βίλη, που είμαστε μαζί 21 χρόνια τώρα. Θα έλεγα ότι η Βίλη είναι η γυναίκα της ζωής σου. Έτσι θα το χωρίζα. Ο άνθρωπος της ζωής μου είναι μεγάλη κουβέντα τότε, αν καταλαβαίνω τι εννοείς. Κανονικά ο άνθρωπος της ζωής μου είμαι εγώ. Δηλαδή αυτός ο μικρός Γιωργάκης που εμφάνισα και στο Ηρώδιο πρώτο τραγούδι παίζοντας αυτό που έγραψα για τη Χαρούλα, τα καλύτερα θα έρθουν. Αυτός που ονειρευόταν από τη Λάρνακα με τα βιβλία μου, με το ποδήλατο μου να πηγαίνω κάθε μέρα στις Καλόγριες, αν ξέρουν οι σκαλιώτες την απόσταση από τη Φανερωμένη μέχρι τις Καλόγριες. Κάθε μέρα στο Σερδάρι για να κάνω κιθάρα και μετά πιάνω. Εκείνος που ονειρευότανε, ωραία. Πρέπει να τον αγαπώ, του βγάζω το καπέλο τώρα. Να λέμε και ένα μπράβο, δεν το λέω με εγωισμό αυτό το πράγμα, αλλά πρέπει να λέμε ένα μπράβο στον εαυτό μας. Εσύ δεν το λες ένα μπράβο στον εαυτό σου? Σε θυμάμαι που ερχόσουν στις συναυλίες που κάναμε με την Ευρυδίκη ακόμα μαθητής και ήθελες να μπεις να κάνεις ραδιόφωνο στο Τρίτο, 17-18 χρονών τώρα. Και τώρα διευθύνεις επιχειρήσεις που σας έπαιρναν τηλέφωνο, θυμάσαι, με τις ώρες. Στο Φάληρο που μένατε και αυτά.
Ναι, είναι σαν να μεγαλώσαμε μαζί. Απλά είπα για την Ευρυδίκη άνθρωπο στη ζωή σου, γιατί και με την Ευρυδίκη μεγαλώσατε μαζί. Δηλαδή ναι. διαμορφωθήκατε μαζί. Δώσαμε ένα στίγμα καταρχήν και εγώ στη μουσική που της άρεσε και εκείνη σε μένα. Απλά μετά αποφάσισα να κάνω λαϊκό τραγούδι. Από το 97, 90, ναι, από τον Τερζή και μετά κυρίως. Και ήμουνα και πολύ τυχερός. Γιατί ο Παλιόκερος ήταν το πρώτο μου έτσι λαϊκό τραγούδι με τον Πασχάλη. Λυπάμαι που δεν ήταν στο Ηρώδιο. Ήθελε πολύ να ήταν. Δυστυχώς δεν μπορούσε να είναι. Γιατί απουσιάζει ο Τερζής? Γιατί λέει... Ρώτα τον ίδιο. Δεν μπορώ να σου λέω εγώ προσωπικά πράγματα του Πασχάλη. Αλλά η φωνή του είναι καμπάνα. Φίλε, όποτε τον δω και πίνουμε καφέ. Σου λείπει? Μου λείπει πάρα πολύ. Νομίζω όλες μας λείπει. Προχωράμε. Πέγγι Ζήνα. Πέγγι Ζήνα. Περάσαμε έτσι μια περίοδο που δεν μιλιόμασταν καθόλου. Είχαμε κάποιες διαφωνίες. Κάναμε ένα δίσκο, το Νόημα, το οποίο νομίζω σταθμός στην καριέρα της, όχι μόνο λόγω της μουσικής και του στίχου, όλης της ομάδας που επιλέχθηκε τότε για να βοηθήσει αυτό. Να τολμήσω να πω ότι ξαναγεννήθηκε μάλλον η Πέκη τότε. Πήρε και το βραβείο της καλύτερης λαϊκής τραγουδίστριας στα βραβεία τότε. Βρεθήκαμε ξανά πέρσι. Αφορμή ήταν ένα ορατόριο που έχω γράψει για την Παναγία. Ξέρω ότι πιστεύει πολύ στην Εκκλησία, στην θρησκεία, στον Χριστό, στην Παναγία μας. Οπότε την φώναξα στο Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Ήταν άψογη, ήταν υπέροχη. Οπότε οι σχέσεις μας ξαναζεστάθηκαν. Τώρα είμαστε στο στούντιο μαζί. Τώρα κάνουμε έναν πολύ όμορφο έτσι, λαϊκό δίσκο σε στίχους του Θάνου Παπανικολάου. Και αυτές τις μέρες θα βγάλουμε και το πρώτο μας τραγούδι. Δηλαδή, κάνατε καιρό για να μιλήσετε και μετά εσύ δεν είχες δισταγμό, έστειλες μήνυμα, ας πούμε, ή πήρες τηλέφωνο. Βρεθήκαμε μία-δύο φορές. Ναι. Μη σου πω, σε κηδείες βρεθήκαμε και το μετανιώσαμε και δύο του τύπου. Σε κηδείες συναδέλφων εννοώ, ή μουσικών ή τραγουδιστών. Και λέγαμε κάποια στιγμή τώρα, δηλαδή, θα κρατάμε μούτρα πόσα χρόνια. Τι θα γίνει με αυτό το πράγμα. Ξέρεις, πολλές φορές ο εγωισμός όλων μας, και εμένα μέσα και όλων, μας κάνει και δεν σκεφτόμαστε καθαρά. Η Πέγγι απέρριψε την κόκκινη γραμμή. Κοίταξε, τώρα όλα τα τραγούδια κάνουν βόλτες. Πόσες ιστορίες τέτοιες έχω να σου πω κι εγώ και άλλοι συναδέλφοι. Είναι ωραίες αυτές τις ιστορίες, πες. Αλλά το κόκκινη γραμμή θυμάμαι. Κόκκινη γραμμή πέρασε, πώς να σου το πω, μεγάλο ζόρι μέχρι να φτάσει στην Νατάσα. Κόκκινη γραμμή γράφτηκε για την Άννα Βύση. Ήταν να κάνουμε ένα δίσκο με την Άννα. Δεν κάναμε το δίσκο με την Άννα, γιατί την αγάπη της προς τον Νίκο. Εγώ το σεβάστηκα και τελείωσε αυτό. Μετά ήταν να το πει η Πέκη, δεν πήγε στην Πέκη. Κατέληξε στην Νατάσα και έγινε τεράστια επιτυχία και διαχρονικό βέβαια. Με τη βοήθεια της Μενεγάκη. Κώστας Μακεδόνας. Ο Κώστας είναι ο κολλητός μου, ο Κώστας είναι ο φίλος μου. Έτσι, από όλους αυτούς, λίγους ανθρώπους έχω κρατήσει κοντά μου. Συνδεόμαστε οικογενειακά. Και με τις γυναίκες μας και τα παιδιά μας. Το μόνο που δεν μου αρέσει στον Κώστα είναι το αεροπλάνο. Όσες φορές δεν μπορώ καθόλου. Του αρέσει, με έχει βάλει σε προσωμιωτή, με έχει βάλει από εκεί, με εξηγεί ότι δεν πρέπει να φοβάμαι. Εγώ επειδή πηγαίνω έρχομαι και Κύπρο και Θεσσαλονίκη και παίζω παντού και δεν το ξεπερνάω αυτό το φόβο, ο Κώστας είναι στον κόσμο του. Παρ' όλα αυτά, φωνάρα, έχουμε κάνει ένα δίσκο μαζί με τον Κώστα. Τον γνώρισα όταν τον φώναξα να κάνει μια δεύτερη φωνή στο δίσκο της Μαρινέλλας που είχα κάνει, το «Τίποτα δεν γίνεται τυχαία». Και κολλήσαμε από τότε. Τι να πούμε για τον Αντώνη Ρέμο και τη συνεργασία σας είναι, δεν ξέρω, είσαι το τυχερό του Αστέρι, είναι το τυχερό σου Αστέρι. Πάντως κάνατε μαζί δύο τρεις συνεχόμενους δίσκους κάναμε, ναι. Τρεις δίσκους που έγραψαν ιστορία και τα τραγούδια ακούγονται μέχρι σήμερα σαν να βγήκαν τώρα, ας πούμε, μεγάλες επιτυχίες. Ο Ρέμος για σένα είναι κάτι σημαντικό, νομίζω. Και είναι πολύ σημαντική φωνή στο ρεπερτόριο το δικό μου. Αν σκεφτεί κανείς ότι τις μεγάλες μου επιτυχίες τις είχα με τον Πασχάλη και με τον Αντώνη. Με τον Αντώνη όμως, επίσης με τον Πασχάλη κάναμε τέσσερις δίσκους. Ίσως επειδή είναι και η γενιά μου ο Αντώνης, βρεθήκαμε και πολλές φορές παίξαμε ζωντανά μαζί και παίζουμε ακόμα και θα ξαναπαίξουμε κιόλας. Δηλαδή δεν σου κρύβω ότι κάθε φορά που θα βρεθούμε. Τελευταία φορά που συναντηθήκαμε δισκογραφικά ήταν το 2005-2006, όταν του έκανα το συγγνώμη, όταν του ενώσαμε τη Μαρινέλα, κάναμε τον Άνεμο και παίξαμε και οι τρεις μαζί στο Αρένα. Πέρασαν σχεδόν 20 χρόνια.
Εκείνη τη χρονιά γεννήθηκε η πρώτη μου κόρη, η οποία γιορτάζει φέτος τα 18 χρόνια. Αν δεν θα σου πω και κάτι που δεν το ξέρει κανένας. Η Ειρήνη Ευγενία. Η Ειρήνη Ευγενία, ναι. Έγινε 18 πριν μερικές μέρες. Σκεφτόμουν και εγώ τι δώρο να της κάνουμε, ρε παιδί μου. Η μαμά αποφάσισε να. Ήξερε τι δώρο ήθελε η μικρή. Μου λέει: κάντε και εσύ κάτι, ρε παιδί μου, ιδιαίτερο. Τι είναι, δεν ξέρω και τι άλλο να κάνω. Μόνο να μαγειρέω για να γράφω τραγούδια, ξέρω. Λέω να μην της κάνω φαγητό. Ας της γράψω ένα τραγούδι. Και της έγραψες ένα τραγούδι. Της έγραψες ένα τραγούδι πολύ αγαπημένο. Και στίχους και μουσική, που στίχους δεν γράφω πια. Γράφω πολύ αραιά. Γιατί? Γιατί είναι χρονοβόρο, θέλει, έχει τη φασαρία του ο στίχος. Mm-hmm. Και βρήκα συνεργάτες και συνεργάζομαι, ξέρεις, γράφουμε μαζί. Θα ξαναγράψω όμως, πού θα πάει. Τώρα αυτό ήταν μια ευκαιρία. Το έγραψα λοιπόν το τραγούδι αυτό για την Ειρήνη Ευγενία και ζήτησα με ένα μήνυμα στον Αντώνη, ρε φίλε, το μωρό αυτό που γεννήθηκε τότε που κάναμε αυτόν τον δίσκο κλπ. Έγινε σήμερα 18. Θέλεις να το πεις, δεν χρειάζεται να κυκλοφορήσουμε, το πεις για μένα. Με πήρε, φώναζε η Ιβόνη δίπλα, επιτέλους, τόσα χρόνια μετά θα τραγουδήσουμε μαζί. Ναι, και βρεθήκαμε στο στούντιο, το κάναμε, κάναμε και ένα βίντεο και έπαιξε στα γενέθλια. Και θα είναι ο προπομπός της συνεργασίας μας τώρα αυτός. Δεν ξέρω πότε θα βγει το τραγούδι αυτό και πότε θα βγάλουμε και τα υπόλοιπα, αλλά πρέπει να βρεθούμε. Όχι γιατί το θέλει ο κόσμος μόνο, γιατί το θέλουμε εμείς. Τι άνθρωπος είναι, τι. Δεν τον ξέρεις προσωπικά. Το ξέρω, αλλά. Ήρθε ποτέ σε γύρισμα, ήρθε την επόμενη μέρα. Όχι, κάναμε. Γιατί έχει αυτό το χούιο, Αντώνης, ναι. Όχι, κάναμε. Πηγαίνει μερικές μέρες μετά. Ναι. Αλλά. Ναι, έχει τους δικούς του ρυθμούς. Κλασικός δίδυμος είναι. Σήμερα έτσι, αύριο αλλιώς. Αλλά είναι ψυχούλα ο Αντώνης. Τι να σου πω τώρα. Είναι ο άνθρωπος που θα τον πάρεις οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή της νύχτας και αν έχεις πραγματικά πρόβλημα θα στο λύσει. Γιατί άντεξε, γιατί έγινε ο επόμενος, ας πούμε, ερωτικός τραγουδιστής. Γιατί είναι ο διάδοχος του Πάριου, δεν είναι. Είναι δεν θέλω να λέμε τώρα διάδοχος. Ο Γιάννης Πάριος είναι ο Γιάννης Πάριος. Ναι. Η Χαρούλα είναι η Χαρούλα, ξέρεις. Μην βάζουμε τώρα ταμπέλες με αυτό το πράγμα. Ναι. Αλλά ο Αντώνης έχει δύο χαρακτηριστικά. Έχει έναν δωρικό τρόπο που τραγουδάει αυτόν του Νταλάρα, του Γιώργου. Γι' αυτό και τον βλέπεις ακόμα και σε πράγματα που δεν είναι μόνο ερωτικά. Εγώ τον έχω βάλει και στο ερώδιο με τον τραγουδό του νησί μου και είπε ποιήματα που είχαν να κάνουν με τον πόλεμο, σοβαρά μηνύματα. Όχι. Σοβαρός είναι και ο έρωτας. Αλλά λέω διαφορετικά μηνύματα. Και μπορεί, τον έχω δει να τραγουδάει Θεοδωράκη. Και έχει αυτό το δωρικό που είχε ο Γιώργος, ο Νταλάρας. Αλλά ταυτόχρονα έχει την ψυχούλα και την ευαισθησία αυτή που είχε ο Γιάννης Πάριος. Η Ελλάδα είχε αυτούς τους δύο, δεν είχε. Οι προηγούμενες γενιές είχαν τον Νταλάρα και τον Πάριο. Ο Αντώνης πάντρεψε αυτούς τους δύο. Μπορεί χωρίς να το καταλάβει. Τους αγαπάει και τους δύο, έχει συνεργαστεί και με τους δύο. Και θα μείνει διαχρονικός. Είναι διαχρονικός ο Αντώνης, δεν έχει μωρό. Χωρέσει και τους δυο ήρθε ο καιρός να κάνω κάτι πια κι εγώ. Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή, σβήνω μια αγάπη που είχε λάθος διαδρομή. Αφού το θες ας είναι αυτή πιο μεγάλη. Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή, σβήνω μια αγάπη που είχε λάθος διαδρομή. Αφού το θες ας είναι αυτή πιο μεγάλη μας στιγμή. Έλα να με τελειώσει. Εσύ μπορείς, έλα να με τελειώσεις. Μη μου το αρνηθείς. Στο στήθος μου μη φοβηθείς, μαχαίρι να καρφώ. Ο δικός μου ο δρόμος έχει χρόνια διαλέξει.
στην οδόγραφη μόνος, επικίνδυνη λέξη, ο δικός μου ο δρόμος δε μου δείχνει αστέρι, για αγάπη μου δίνει μια βαλίτσα στο χέρι. Το γυναικείο σου τυχερό σου αστέρι είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ναι. Με τις μεγάλες επιτυχίες που. Δηλαδή, Ρέμος Θεοδωρίδου είναι η. Τα τραγούδια στέκονται από μόνα τους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μου το έμαθε ο Μίμης αυτό. Μην κολλάς μόνο με τους ερμηνευτές. Ναι, είπες κάτι πριν. Τυχερός ήταν ο Ρέμος ή τυχερός ήμουν εγώ. Γράφω ένα τραγούδι που το θεωρούμε, ας πούμε, μην πω μάρκα αυτοκινήτου. Αυτό το κόκκινο το πολύ γρήγορο. Ναι. Και το παρκάρω στο καράζ του αυτοκινήτου μου. Καταλαβαίνω τίποτα. Όχι. Αν το βάλω σε σένα να το οδηγήσεις, θα το πας 100 χιλιόμετρα. Αν το βάλω σε κάποιον που είναι σούπερ οδηγός, μπορεί να το πάει και 300. Δηλαδή, ο Ρέμος έδωσε το maximum, κατά την άποψη τη δικιά μου, που θα μπορούσε να δώσει το τραγούδι. Η Νατάσα στην κόκκινη γραμμή έδωσε το maximum. Δεν ξέρω ποτέ τι θα έκανε. Ούτε με τη Βύση που είπαμε πριν, ούτε με την Πέγγι. Μπορεί και μεγαλύτερη επιτυχία να κάνανε. Αλλά έδωσε το maximum που μπορούσε στην δεδομένη στιγμή. Παίζει ρόλο, σαφέστατα παίζει ρόλο ο οδηγός του αυτοκινήτου. Αλλιώς θα τα γράφουμε τα τραγούδια μας και θα τα. Εγώ δεν μπορώ να τα πω. Φωνή δεν έχω. Άσε τι νόμιζα στην αρχή της καριέρας μου. Φωνή δεν έχω. Βέβαια υπάρχουν συνθέτες που κάνανε τραγούδια μετά στο ίδιο επίπεδο φωνής με το δικό μου. Αλλά να σου πω κάτι. Η τηλεόραση με βοήθησε και έφυγε όλο αυτό το κόμπλεξ που είχαμε τον πολύ κόσμο. Ντρεπόμουν να βγω πάνω στη σκηνή. Η τηλεόραση με βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό. Γιατί να δώσεις, ας πούμε, το φεγγάρι σε διαφήμιση και, ας πούμε, να κατεβάσεις την αξία του τραγουδιού. Γιατί κατέβασε ο Σαββόπουλος που δώσε το τραγούδι του. Γιατί κατεβάζεις. Γιατί να σου πω κάτι. Όταν πάω σε μια επιθεώρηση, πήγαινα παλαιότερα, θυμάμαι, ακολουθούσα τον Μουστάκα, τον Σωτήρη και το Ψάλτη ή τώρα τον Σεφερλή αντίστοιχα. Που γίνονται όλες αυτές οι παραλλαγές των στίχων πάνω σε γνωστές ήδη μουσικές. Στις κωμωδίες που κάνουν, στις σάτιρες. Κατεβάζουν το τραγούδι. Αυτό γίνεται όμως στην παράσταση. Δεν γίνεται σε τηλεοπτικό σποτ. Σε αυτή τη διαφορά του τηλεοπτικού σποτ, δηλαδή. Του διαφημιστικού. Το βλέπει όλος ο κόσμος. Κοίτα την παράσταση, τη βλέπει όλος ο κόσμος. Δεν απολογούμε. Είναι λάθος αυτό που λες. Δεν κατεβάζεις τίποτα. Το τραγούδι υπάρχει μόνο του. Το τραγούδι υπάρχει μόνο του, υπάρχει με τον τραγουδιστή του, υπάρχει και με την τραγουδίστρια που το παίζω εγώ το βράδυ. Δεν βρίσκω τίποτα το κακό εγώ σε αυτό το πράγμα, να σου πω την αλήθεια. Ναι, αλλά δεν είχα άλλη προσλαμβάνουσα και μετά όταν είδα, ας πούμε, τον Μπουγά στη διαφήμιση τώρα μου κάνει λίγο αστείο. Ναι, νομίζω. Μπορεί η Νατάσα να τον αντιμετώπισε έτσι, γι' αυτό και το έκοψε από το πρόγραμμά της. Αλλά μετά δεν μπόρεσε και το ξανάβαλε. Εγώ δεν το σταμάτησα ποτέ. Δεν το βγάλα ποτέ από το πρόγραμμά μου το φεγγάρι μου ή το φεγγάρι μου. Μα. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Δικαιολόγησες καθόλου μέσα σου την αντίδρασή της. Προφανώς της είπαν να κάνει τη διαφήμιση και του ζήτησε πολλά χρήματα και της είπαν όχι. Γι' αυτό νευρίασε, φαντάζομαι. Δεν είναι δικαιολογημένο ένας τραγουδιστής όμως να θεωρεί το τραγούδι που έκανε επιτυχία μωρό του. Είναι λάθος. Υιοθετημένο, δεν ξέρω μωρό. Δεν ξέρω, μην μπούμε τόσο στο θέμα της υιοθεσίας, αλλά το τραγούδι είναι του συνθέτη και του στιχουργού. Δεν είναι το τραγουδιστή. Ο τραγουδιστής είναι το όχημα. Είναι σημαντικός, το είπα πριν. Είναι ο οδηγός, είναι το όχημα. Αλλά δεν είναι. Γι' αυτό και δεν έχουν ούτε δικαιώματα πάνω σε αυτό το πράγμα. Τα δικαιώματα ανήκουν στους δημιουργούς και έτσι πρέπει να είναι. Πάντως με τη Νατάσα είναι on and off η σχέση σας όλα αυτά τα χρόνια. Είναι off. Τώρα. Είναι off. Δεν συμπεριφέρθηκε σωστά καθόλου. Μπορεί να ξαναγίνει on όμως. Να ξανασυμπεριφερθεί σωστά μπορεί, ξέρω εγώ. Ναι, ρε παιδί μου, βλέπω ότι και εσύ τα βάζεις τα πράγματα πίσω. Βάζω κόκκινες γραμμές. Είμαι άνθρωπος που ξεχνάω. Ξεχνάω τι είπε ο άλλος.
Αλήθεια το λέω, το κάνω αυτό. Δηλαδή, αν γράψεις αύριο ένα τραγούδι που στο μυαλό σου μπήκε ότι ταιριάζει στην Αντάσα, δεν έχει θέμα να στείλεις ένα μήνυμα. Έχω γράψει ένα τραγούδι που είναι για σένα και. Δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα το έζησα αυτό το πράγμα, ξέρεις, με το ρέπα Παπαθανασίου που κάνουμε αυτό το σύριαλ, που είναι στο κανάλι στον αυτό που είμαστε τώρα, ναι. Και το έζησα γιατί εκεί έπρεπε να πούν τραγούδια ηθοποιοί, αλλά να βάλουμε και τραγουδιστές. Mm-hmm. Εκεί τα τραγούδια αυτά θα μπορούσαν να τα πούν οι πιο παλιοί μας τραγουδιστές. Και βάλαμε και τη Μελίνα, τον Νίκο Μακρόπουλο, βάλαμε την Μπέκη και είπε κάποια τραγούδια. Η δισκογραφική εταιρεία που είναι πίσω από το Serial, βέβαια, είπε: βοήθησε μας λίγο να βάλουμε και τα καινούργια παιδιά. Τραγούδια για τηλεοπτική σειρά πρώτη φορά γράφεις? Έκανα πέρσι το Μαύρο Ρόδο. Α, ναι, το Μαύρο Ρόδο. Ήταν η πρώτη μου συνεργασία με τη Βιτάλη. Ναι. Εξαιρετική συνεργασία. Και τη φωνή. Ναι, ναι, ναι. Σπουδαία φωνή. Μετά είπε και ένα ντουέτο με τον Μητσιά και έτσι γνωρίστηκα με τον Μανώλη επίσης. Θα ήθελα να μείνουμε λίγο στον Μανώλη. Γνωρίζεις για μια καινούργια συνεργασία που κάνουμε αυτές τις μέρες. Mm. Παρουσιάσαμε ένα καινούργιο τραγούδι σε στίχους κάποιου πολύ αγαπημένου μας κοινού φίλου, που έχει γράψει πολλά ποίηματα, παρότι δεν τα εκδίδει από ό,τι καταλαβαίνω. Μιλάω για τον Αντώνη Σαμαρά. Τον πρώην πρωθυπουργό. Ναι. Είναι κουμπάρος του Μανώλη. Ναι, ναι, έχει βαφτίσει το γιο του. Έχει βαφτίσει το γιο του. Ναι. Άρα έγραψες μουσική εσύ. Μου έδωσε το στίχο και έγραψα τη μουσική πάνω. Και έγραψε τους στίχους Μάλλον έγραψε ο Αντώνης Σαμαρά τους στίχους και έγραψε τη μουσική. Ναι, ναι. Αφιερωμένο αυτό το ποίημα, αυτό το τραγούδι στην Αμόχωστο. Αμόχωστο λέγεται. Mm. Βαρώσι, ναι, στο Βαρώσιμα. Ο Σαμαράς έγραψε στίχο για την Αμόχωστο. Ναι. Την αγαπάει πολύ την Αμόχωστο ο Αντώνης. Πάρα πολύ. Και χαίρομαι πάρα πολύ που παίρνει σάρκα και οστά αυτό το πράγμα με τη φωνή του Μανώλη. Μανώλης Μητσιάς, μεγάλη ιστορία. Κάναμε ένα δίσκο πέρσι με τον Φίλιππο Γράψα. Επίσης βοήθησε και τον Μάριο Τόκα πολύ ο Μανώλης, ξέρεις. Ήταν αυτός που τον πρωτόβγαλε τον Μάριο. Ναι, βέβαια. Δεν λέω ότι ρε παιδί μου, πήραμε μια αγκαλιά, πρέπει να τη δίνουμε την αγκαλιά πίσω. Πολλές φορές λέμε ρε παιδί μου, ο άλλος είναι αγνώμων. Ξέρεις, δεν το. Θα περίμενα κάτι άλλο από τον απέναντι. Έτσι, αφού μιλάγαμε τέλος πάντων για τη Θεοδωρίδου προηγουμένως. Αλλά εντάξει. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε από τους ίδιους τους ανθρώπους. Κάποτε είχα διαβάσει ένα πάρα πολύ ωραίο που μου άρεσε ότι οι άνθρωποι λέει, είμαστε σαν τα ATM. Μ' αρέσει αυτή η ιστορία. Είμαστε σαν 7 δισεκατομμύρια ATM. Λέει, μπορώ να κάνω κατάθεση στον Τάσο και να κάνω ανάληψη από τον Λεωνίδα, να κάνω από κάποιον άλλον. Δηλαδή, επειδή έδωσα στον Τάσο αυτό, δεν σημαίνει ότι πρέπει ο Τάσος να μου δώσει πίσω κάτι άλλο. Μπορεί να έρθει από κάποιον τρίτο. Mm-hmm. Αυτό το κρατάω μέσα μου εγώ πολύ σοβαρά. Και έτσι σταμάτησα να έχω παράπονα. Ακόμα και αυτό με την Νατάσα, το αντιμετωπίζω σαν αστείο εγώ, να σου πω την αλήθεια. Γιώργο μου, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί Τετ-α-τετ στον Α με τον Γιώργο Θεοφάνους. Επιστρέψαμε στο απόψινό μας Τετάρτες στον Α με τον Γιώργο Θεοφάνου. Γιώργο, είπες ότι έχεις περίπου 80 τραγουδιστές στη λίστα με τους οποίους έχεις συνεργαστεί. Ναι. Ιδανικά, ποιος ή ποια από αυτούς που δεν έχεις συνεργαστεί θα ήθελες να υπάρχει, να προσθεθεί σε αυτή τη λίστα? Χωρίς δεύτερη σκέψη. Αν να βγει, φίλε.
Η Άννα δεν υπάρχει. Η Άννα είναι μακριά, beyond all, ολονών. Δηλαδή, πόσο χάρηκα με το Καλλιμάρμαρο, δεν φαντάζεσαι. Είμαι περήφανος. Το λέω σαν Κυπρέος τώρα, όπως λέω, σαν φαν της. Της ζήτησα κάποτε ένα αυτόγραφο. Αυτό σου το έχω πει, α? Όχι. Της ζήτησα ένα αυτόγραφο. Όταν ήμουν μαθητής, παιδί μου τώρα εγώ. Ναι. Και δεν πίστευα κι εγώ ποτέ θα μου στείλει αυτόγραφο πίσω. Μου στείλε ένα αυτόγραφο, δεν ξέρω πώς το κάνανε αυτό. Με ταχυδρομείο, στο Γιώργο με αγάπη Άννα Βύση. Και δεν μπορούσα να πάω σχολείο. Το έβαλα στο πιάνο μου και καθόμουν ολίβερα και την έβλεπα. Και θα ήμουν, φαντάζομαι, θα ήμουν 15-16 χρόνια όπως ήμουν. Δεν μπορούσα να πω. Μετά όταν τη γνώρισα, δεν υπάρχει ρε παιδί μου η Άννα. Την βλέπεις ότι είναι, αγαπάει αυτό που κάνει. Πάει, πας να τη δεις και τραγουδάει μέχρι τις 6 το πρωί. Όχι με το ρολόι του τύπου, με το ζόρι, άντε να πω κανένα τραγούδι για να φύγω. Κάθεται, τις λένε όλοι, ξέρω εγώ, παραγγελιές που το λέμε σε εισαγωγικά και τα λέει. Λυπάμαι που δεν καταφέραμε να... Δεν θα κάνουμε. Αλλά η εκτίμηση είναι αμοιβαία και το ξέρω αυτό το πράγμα από την Άννα. Το ξέρω. Πες μου αυτή την ωραία ιστορία που πας σε ένα μασκέ πάρτι και σε παίρνει ο Καρβέλας. Με φώναξε ο Νίκος και προς τιμή του και τον ευχαριστώ, αλήθεια, το έχω πει και του ίδιου. Με φώναξε κάποια στιγμή στο καμαρίνι της Άννας και μου λέει: Να σου πω, ακούω παντού τραγούδια σου κλπ. Νομίζω ότι ο μόνος που μπορεί να τις γράψει εκτός από μένα είσαι εσύ. Λέω: Ωραία. Τότε δεν θυμάμαι, έκανα διάφορους δίσκους. Του λέω: Ωραία, να τα πούμε. Ήταν την ημέρα της γιορτής του Αγίου Νικολάου, δηλαδή Δεκέμβριο. Μου λέει: Μέχρι τα Χριστούγεννα θα το κάνουμε. Λέω: Δεν μπορώ μέχρι τα Χριστούγεννα. Δώσ' μου λίγο χρόνο παραπάνω. Άστο μέχρι το Πάσχα τουλάχιστον για να έχω χρόνο να το κάνω. Στο κάτω-κάτω, Άννα Βύση μου πες, δεν μου πες οτιδήποτε. Τέλος πάντων, ξεκινήσαμε. Σε δύο μέρες με ξαναπήρε, σε μια εβδομάδα με ξαναπήρε. Κάποια στιγμή περάσαμε τα Χριστούγεννα, άρχισε και φώναζε. Και φτάσαμε τις απόκριες, όντως. Και ήμουν καλεσμένος σε ένα πάρτι. Μάλιστα, μια φίλη μου, Κυπρέα, η οποία είναι μάγισσα με τα μακιγιάζ και με το τέτοιο. Η Έλενα Πατρόκουλου, παιδιά. Η Πατρόκουλου, η τραγουδίστρια. Ναι. Με έβαψε, με έκανε, μου βρήκε περούκες, φουστάνια. Και με έκανε μην ταινίσει, να πάω με τις γούνες, με τα αυτά, να πάω στο... Μου βρήκε κάτι ψιλοτάκουνα που ήταν και το νούμερο των ποδιών μου και πήγα. Ντύθηκες μην ταινίσει. Ναι, και είμαι μέσα στο αυτοκίνητο και πάω στο πάρτι. Και χτυπάω τηλέφωνο και είναι ο Καρβέλας. Και είμαι κάπου στη Χαμοστέρνα, θυμάμαι, παρκάρω στο πλάγι, θα σκοτωθούμε τώρα με στο τηλέφωνο. Και βγήκα έξω από το αυτοκίνητο και φωνάζαμε κι εγώ και εκείνος. Λέω κι εγώ μετά από καιρό, πού να ξέρω, αν ήξερα ότι ήμουν ντυμένος. Μέσα στη μέση τη συγκρούτη τη Χαμοστέρνα που είναι εκεί. Δηλαδή, ντυμένο με μην ταινίσει ο Νίκο, θα γέλαγε τόσο πολύ, θα τελείωνε και ο καυγά. Θα τελείωνε όλο αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, άδοξο τέλος είχε ο καυγά, το πάρτι καλά πήγε. Ο δίσκος δεν βγήκε. Ο δίσκος δεν βγήκε, όχι. Πριν δύο χρόνια περίπου, η Χαρούλα Αλεξίου ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από το τραγούδι γιατί η φωνή τη δεν την υπακούει, όπως είπε. Εσύ που είσαι ένας συνθέτης που δούλεψες μαζί της, πώς το είδες, πώς αισθάνθηκες? Εντάξει, μιλήσαμε πολλές φορές εμείς από τότε. Αντιμετωπίζει πρόβλημα, τι να κάνουμε. Και προς τιμήν της που βρήκε έναν τρόπο με το υπερταλέντο που έχει, μετακινήθηκε τέλος πάντων στο τηλεοπτικό κομμάτι, στο κομμάτι της ηθοποιίας. Αν και τελείωσε, δεν τελείωσε μια σχολή τέτοια, δεν έχει φοιτήσει σε δραματική σχολή. Έχω την εντύπωση ότι στο βιογραφικό της το αναφέρει αυτό το πράγμα η Χαρούλα. Α, δεν είμαι σίγουρη. Το ξέρω γιατί της Αναγκλίδου. Η Τάνια γιατί... ναι, αλλά ναι. Νομίζω ότι και η Χαρούλα. Μάλιστα, αν είναι κάτι που δεν ξέρεις, παίζει στα χτυποκάρδια στο Θρανείο, το ξέρεις αυτό? Η Χαρούλα. Δεν το ξέρεις αυτό? Όχι. Είναι από τις μικρές. Μέσα στη σκηνή που είναι μαζί με την Αλίκη, ναι. Είναι και η Χαρούλα. Ναι. Η ίδια το είπε, ναι. Άμα ένας άνθρωπος έχει άστρο. Άφησε το τραγούδι όπου έχει δοξαστεί και γύρισε κάπου αλλού και αυτό το αλλού έχει πάει σε όλο τον κόσμο μέσα από το Netflix. Δεν είναι μόνο αυτό. Εγώ την είδα και στην Επίδαυρο που έπαιξε εκεί στην παράσταση του Νανούρη και σε άλλα πράγματα που χρησιμοποιεί το λόγο σε μια παράσταση που έκανε στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά για τη Σμύρνη. Εντάξει, η Χαρούλα είναι μεγάλο κεφάλαιο. Δεν θα ξεχάσω ποτέ εγώ εκείνο το πρώτο τηλεφώνημα που μου έκανε που ένα άγνωστο νούμερο και το σηκώνω και μου λέει το Γιώργο παρακαλώ, λέω ναι και μου λέει είμαι η Χαρούλα η Αλεξίου. Λέω καλά ναι. Θα είναι κανένας, ήταν της μόδας τότε ο Μητσικώστας που έκανε διάφορες απίθανες φωνές και λέω κάποιος από αυτούς ήταν τώρα και μου κάνει πλάκα. Μέχρι να καταλάβω ότι όντως ήταν η Χαρούλα.
η οποία συνεργασία εξελίχθηκε πολύ, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Φαντάζομαι έχεις πολλές ιστορίες από αυτή. Πολλές, πολλές. Αλλά περάσαμε πάρα πολλές ώρες και στο σπίτι και στο πιάνο. Μου μείναν και τα 4 τραγούδια που ήταν σε εκείνο το δίσκο, ακόμα τα λέω. Σου λέω, τα καλύτερα θα έρθουν είναι τραγούδι το οποίο το διάλεξα για να ανοίξουμε αυτά τη συναυλία στο Ηρώδιο με τα 35χρονα. Γιατί είναι τραγούδι που είναι το μότο μου, ρε παιδί μου. Δηλαδή ότι όντως τα πιο ωραία πράγματα είναι αυτά που θα έρθουν. Γιατί είναι μέσα στο μυαλό μας και εμείς πρέπει να σκεφτόμαστε και να φανταζόμαστε ωραία πράγματα. Και να έχουμε μεγάλα όνειρα. Αυτό που λέω και στα παιδιά μου. Να σκέφτεσαι μεγάλα, ρε παιδί μου. Μην σκέφτεσαι. Ίσως είναι αυτό το πράγμα ότι γεννηθήκαμε σε ένα μικρό νησί που πάντα λέγαμε όλοι πότε θα φύγω, πότε θα φύγω. Βέβαια κάθε φορά που είμαι μακριά λέω πότε θα πάω πίσω. Δεν σκέφτομαι βέβαια να μετακομίσω ποτέ, αλλά βέβαια ποτέ μη λες ποτέ. Τι κάνει ένα τραγουδιστή μεγάλο? Τι ωραία ερώτηση. Τι ωραία ερώτηση. Καμιά φορά θα αναφερθώ στη Χαρούλα που έλεγες πριν, που φτάνει μόνο μία στιγμή μέσα σε ολόκληρη τη νύχτα να καταλάβεις ότι το λέει αληθινά αυτό που λέει. Εγώ με λίγους ανθρώπους το έχω νιώσει αυτό, στο στούντιο ειδικά, μόνο με τον Μπάριο νομίζω έτσι, πολύ έντονα, και με τη Χαρούλα το ίδιο, με τη Μαρινέλα. Τέλος πάντων, η παλαιότερη γενιά είναι αλλιώς. Ίσως, ρε παιδί μου, την ώρα που τραγουδάνε, βγαίνει όλο το βίωμα που έχουν ζήσει. Γιατί ακούγοντας τη Μαρινέλα να σου μιλάει, σου μίλησε και σε αυτήν εδώ την καρέκλα. Σου έχει πει το πόσο πέρασε, το ξυπόλυτη, χωρίς φαγητό, χωρίς τίποτα. Σήμερα μιλάς με ένα καινούργιο τραγουδιστή και σκέφτεται πού θα επενδύσει, αυτά που θα βγάλει. Είναι εντελώς διαφορετικό το σύστημα. Άρα τα βιώματα παίζουν ρόλο. Δεν παίζουν ρόλο. Σε όλους μας δεν παίζουν ρόλο. Πολλές φορές εμένα μου λένε κάτι που με ενοχλεί, να σου πω την αλήθεια, που το συζητώ με τον γιατρό μου, να σου πω, τον ψυχολόγο μου. Αν δεν έχανες τη μαμά σου στα 15, στα 16, δεν θα ήσουν το ίδιο. Ρε παιδί μου, λέω και εγώ κάτι να μην την έχανα και ας μην ήμουν το ίδιο. Τα βιώματα όμως όντως σε κάνουν. Θυμάμαι ότι ήμουνα. Τώρα δεν είναι για τέτοιες εκπομπές αυτό που λέω τώρα, μια χαρά τα πήγαμε θετικά. Όχι, τώρα. Πες. Αλλά θυμάμαι, ρε παιδί μου, την ώρα που την βάζαμε στο χώμα και κλαίγαν όλοι και λέγανε πω από το ορφανό, το Γεωργάκι. Και στο μυαλό μου, εγώ ήμουνα. Κάτσε ρε μάνα, θα δεις. Θα δεις. Δηλαδή, δεν με πήρε από... θα μπορούσε κάποιον άλλο να τον πάρει από κάτω. Εμένα ήταν, ξέρω εγώ, κινητήριος δύναμη αυτό το πράγμα. Άρα έχουν δίκιο αυτοί που στο είπαν αυτό. Ισχύει. Είναι οι στροφές που μας φέρνει ναι, η ζωή. Ναι, αλλά να φτάσουμε στο άλλο άκρο, να το διακομωδήσουμε. Πριν από 20 χρόνια, φέτος γιορτάζουμε 20 χρόνια γάμο με τη Βίλη. Κάναμε, ήσουν εκεί και παρόν στο γάμο. Ήρθε διευθυντής εταιρείας δισκογραφικής. Την ώρα που μας χαιρετούσαν, πώς χαιρετάνε το Καμπρό και την Ήφρη, φίλε. Ναι, βέβαια. Και πήγε στο αυτή τη Βίλη και τη είπε. Μου το είπε μετά, βέβαια, δεν μου το είπε εκείνη την ώρα. Τη λέω, τι σου είπε. Μου λέει, σου είπε μετά. Τη είπε, μην περνάτε και πολύ καλά. Του τύπου να τον έχει λίγο και στο ζόρι να μας γράφει τραγούδια να εισπράττουμε. Εντάξει, αυτό είναι το άλλο άκρο τώρα. Ότι πρέπει να. Κατάλαβε, πρέπει να ταλαιπωρούμαστε για να γράψουμε. Δεν υπάρχει λόγο. Δεν υπάρχει λόγο. Η Βίλη είναι η γυναίκα τη ζωή σου, βέβαια. 20-21 χρόνια μαζί. Ναι. Με την Ευρυδίκη πόσα χρόνια ήσασταν παντρεμένοι? Από το 92? Νομίζω, 7 χρόνια ήμασταν μαζί. Τι 7 χρόνια? Στα 7 χρόνια χωρίσαμε. Από το 93 μέχρι το 2000. 2001. Ναι, 92-2001. Έχεις πάει και εσύ στους 3 γάμους της Ευρυδίκης ή μόνο στους 2? Πήγα και στους 3, καλέ. Α, και στους 3. Και εγώ το ίδιο. Αλλά με τον Μπάμπι είναι σούπερ. Είναι ναι. Η πάντα. Ήταν αυτό που θέλει η Ευρυδίκη. Είναι ροκού, είναι τρελή. Η Βίλη, γιατί πιστεύεις ότι κατάφερε να είναι δίπλα σου τόσα χρόνια? Γιατί δεν είναι μέσα στη δουλειά μας. Έχει ένα κριτήριο το οποίο δεν την ενδιαφέρει ούτε η καριέρα, ούτε η φωνή, ούτε το αυτό που περνάνε οι τραγουδιστές. Το βλέπει εντελώς από άλλη σκοπιά. Είναι ο καλύτερος μου συμβουλάτορας, αλήθεια. Η οποία τα λέει κατά μέτωπον, έτσι. Δεν χαρίζει με τίποτα. Μου τα λέει κατευθείαν. Βέβαια, στο τέλος κάνω αυτό που πιστεύω εγώ και την παθαίνω πολλές φορές, αλλά είναι ο άνθρωπος που συμβουλεύομαι, σαφέστατα. 4 παιδιά, Γιώργο. Κατάφερες, νομίζω, κάτι που ήταν πάντα στα θέλω σου, μια ωραία οικογένεια. Πάντα ήθελα 4 παιδιά. Ναι. Πάντα. Το έλεγα του Μαλένη, θυμάμαι. Το έλεγα στη Μαρίνα, την κόρη του, τότε που πρωτογνωριστήκαμε και κάναμε και μια. Κάναμε ένα τηλεοπτικό μαζί, μια διαφήμιση, ένα βίντεο κλιπ μαζί. Και έλεγα πάντα, θέλω να κάνω 4 παιδιά, ναι.
Αυτό ήταν και ο καημό μου όταν χώρισα με την Ευρυδίκη. Τώρα τι θα γίνει. Ο Άγγελο είναι τώρα. Ο Άγγελο είναι στο Βερολίνο, σπουδάζει. Και πόσο είναι τώρα, είναι 27. 27. Άρα πολύ σύντομα μπορεί να γίνει παππού. Δεν νομίζω ότι σκέφτεται το γάμο ο Άγγελο, όχι. Καλά, δεν σημαίνει ότι πρέπει να παντρευτεί για το. Γιατί, όχι, είμαι υπέρεγο. Είμαι παγιδιωμοδίτη, εγώ σταμάτα, μην μου τα λε εμένα αυτά. Καλά, στο Βερολίνο μπορεί να κάνει παιδί χωρί γάμο. Είναι να κάνει. Μα γιατί να κάνει παιδί χωρί γάμο, να παντρευτεί και μετά να κάνει παιδί. Τι κάνει στο Βερολίνο. Σπουδάζει οικονομικά. Τελειώνει φέτο. Α, δεν σπούδαζε κάτι με. Σπουδάζει και σπούδαζε γκέμι, κάνει ένα δεύτερο πτυχίο τώρα. Ναι. Και τώρα που μεγάλωσε, πώ είναι η σχέση σα. Κάθε μέρα μιλάμε, εξαιρετική, γιατί πάντα ήταν καλή. Δεν είχαμε κόντρε με τον Άγγελο ποτέ. Ποτέ. Είναι πολύ συναισθηματικό, κλασικό ερωτιάρη Σκορπιό. Έτσι, για όσου πιστεύουν στα ζώδια. Σου μοιάζει πολύ οπτικά. Ναι. Νομίζω είναι από τα τέσσερα παιδιά σου αυτό που σου μοιάζει πιο μικρή, πολύ. Μικρή, νομίζω η βαφτιστήρα σου μου μοιάζει πιο πολύ, αλλά εντάξει. Εντάξει, επειδή είναι κορίτσι. Ναι, έχω δύο μελαχρινά και δύο ξανθά. Όταν, ας πούμε, είστε όλοι μαζί οικογενειακώς, τραγουδάτε, ας πούμε. Πώς... Τι! Πώς σου ήρθε αυτό τώρα, εσένα. Πώς περνάει, επειδή είσαι εσύ, γι' αυτό. θα έπρεπε να ήταν η οικογένεια μου εδώ, θα σου έλεγε τι είπες. Στο σπίτι μας δεν ακούμε καν μουσική. Ούτε στο αυτοκίνητο ακόμα μουσική. Μπήκαμε ποτέ σε αυτοκίνητο μαζί να με ακούσει να ανοίγω το ραδιόφωνο. Ναι, όταν... Δεν μπορώ καθόλου. Το κάναμε όταν βγήκε ο δίσκος με το Ρέμο. Και κάναμε tuning για να ακούσουμε τα ραδιόφωνα. Βλέπεις, τότε ήταν αλλιώς λοιπόν. Ναι. Και για δουλειά το κάναμε. Ναι. Αλλά τώρα του τύπου να βάλουμε μουσική να περάσουμε ωραία, να ακούω. Δεν μπορώ καθόλου. Γιατί με κουράζει πάρα πολύ. Αναλύω, κάθομαι και ακούω την παραγωγή πίσω από αυτό, η μουσική που παίξανε. Άμα είναι ξένη μουσική, έτσι χωρίς. Πώς θα το πω, χωρίς ιδιαίτερο στίχο και ενορχίστρωση, δεν με νοιάζει καθόλου. Ας παίζει. Μουσική του ασανσέρ που τη λέω εγώ. Αλλά τραγούδια κανονικά και δει δικά μου ποτέ. Σου να με κλείσει, δεν έχει σίδερα για να με φυλακίσει. Κάποια μέρα το ξέρω καλά, θα γυρίσεις ξανά, θα μου πεις πως μετανιώσες. Γι' αυτό εγώ πρώτος εγώ, πρέπει τρόπο να βρω να υπάρχω χωρίς εσένα. Δεν έχει σίδερα η καρδιά σου να με κλείσει, δεν έχει σίδερα για να με φυλακίσει. Και σου το ορκίζομαι πως θα σε αγαπά μια ζωή. Και σου το ορκίζομαι γιατί σε ό,τι πιο ωραίο μου έχει συμβεί. Αν σε ρωτούσα ποιο είναι το τραγούδι της ζωής σου. Δεν υπάρχει το. Δεν υπάρχει το. Υπάρχει μια δεκάδα, ξέρω εγώ. Δεν υπάρχει το. Δεν υπάρχει. Ένα τραγούδι σου που δεν λείπει ποτέ από τα προγράμματά σου. Δεν λείπει ποτέ το «Σ' αγαπώ», ρε παιδί μου. Δεν λείπει ο παλιόκερος, το δικός μου δρόμος. Δεν λείπει η κόκκινη γραμμή. Δεν λείπει το «Ένα με τελειώσει», το «Κύμα». Γι' αυτό σου λέει καμιά δεκαριά τραγούδια το Αντικριστά. Δεν μπορώ να τα βγάλω έξω από το πρόγραμμα. Και έχω συνηθίσει να κάνω πρόγραμμα με αυτά τα τραγούδια. Γι' αυτό σου είπα προηγουμένως, τα τραγούδια στέκονται από μόνα τους. Έχει κάνει τη δουλειά που έχει κάνει ο Ρέμος, η Θεοδωρίδου ή ο οποιοσδήποτε τραγουδιστής, αλλά στέκονται και με τις δεύτερες τους εκτελέσεις, με τις τρίτες εκτελέσεις. Ο κόσμος του αρέσει να ακούει αυτό. Γι' αυτό και εδώ στην Αθήνα, δηλαδή, συνεχίζω την παράδοση των δασκάλων μου, του Χατζινάσιου, του Τόκα, του Σπανού. Και κάνω εμφανίσεις με καινούργιους τραγουδιστές. Φέτος που θα είμαι πάλι στο ΚΑΣ, είναι η πέμπτη χρονιά που είμαι εκεί. Και στην Κύπρο ξεκινάμε
αυτές τις μέρες εκεί στην Λευκοσία και πάλι. Κάθε Παρασκευή, για κάποιες Παρασκευές, υποσχέθηκα ότι θα κατέβω. Λευκοσία. Ναι, 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 στο Φίβερ. Είναι ένας καινούριος χώρος το Φίβερ. Αναπαλαιωμένος χώρος, μην λέω καινούριος. Απίθανοι DJ θα παίζουν μετά τα μεσάνυχτα. Γιατί νομίζω Λευκοσία δεν. Ήσουν στις Νόντες. Έπαιζα πέρσι κάποιες Κυριακές με τον Σταύρο Κωνσταντίνου. Αλλιώς η έδρα μου ήταν η Λεμεσός κυρίως. Ναι. Παρότι στη Λάρνακα, από τη Λάρνακα είμαι. Η Λάρνακα δεν έχει πολλούς χώρους για να παίξει, αλλά όποτε με έχουν καλέσει, έχω πάει. Ιδιωτικά με έχουν καλέσει. Σου εκφράζω και παράπονο τώρα, βλέπεις. Γιατί ξέρεις, πολλές φορές ρε παιδί μου, σκέφτομαι ότι λείπω 35 χρόνια τώρα που το λέμε αυτό. Χτύπησε ποτέ το τηλέφωνό μου ένας υπεύθυνος πολιτισμού από κανένα δήμο να μου πει: Να σου πω, Θεοφάνος, κάνουμε ένα πανηγύρι για την πατάτα. Δεν τη λέω υποτιμητικά, για το γάλα, για το. Κάνουν χίλια πράγματα. Φίλε, δεν με πήρε ποτέ κανένας. Ακόμα και η πόλη μου, ο κατακλυσμός, ας πούμε, μην πηγαίνω γύρω-γύρω. Δεν καταλαβαίνω. Φέρνουν τους πάντες. Δεν χρειάζομαι δουλειά. Είμαι μια χαρά. Αλήθεια, η Λάρνακα ποτέ δεν το είχα σκεφτεί. Ποτέ. Μια φορά έβαλα τους Σουάν. Αυτό ήταν. Τους Σουάν πώς τους βλέπεις που κάνουν πράγματα. Δεν μου αρέσει εμένα, ρε φίλε. Δεν μου αρέσει. Σου αρέσει. Δεν μου αρέσει τώρα. Μου αρέσαν εκείνα τα 5 αγόρια τα 20χρονα που κάνανε εκείνο. Δεν χρειάζεται τώρα. Θα μπορούσαν να κάνουν άλλου είδους μουσική, άμα θέλαν να συνεχίσουν. Που να ταιριάζει σε αυτό που εκφράζουν τώρα σαραντάριδες. Αλλά να κάνουν τα παιδάκια τα 20χρονα δεν μου αρέσει. Δεν χαίρεσαι όμως που αυτό που κάνατε τότε αντέχει μέχρι σήμερα. Έβλεπα κάτι βίντεο μέσα στον Αύγουστο στα Λεύκαρα, λαοθάλασσα. Να χτυπιούνται και τα λοιπά με το μάτια μου. Ναι, ναι, ναι. Και, το... και εγώ παίζω το τραγούδι του Νουάν το βράδυ και μια χαρά περνάνε. Ναι. Είναι μια pop η οποία αγαπήθηκε πάρα πολύ εκείνη η περίοδος. Έτσι. Ναι, και. Ήταν μία pop που πάντα λέγανε ότι είναι προσωρινή και δεν αντέχει. Τι προσωρινή, εδώ ο Ρουβάς όσες φορές και πάει στο Ηρώδιο, πάει και λέει τα σίδερα. 25 χρόνια μετά, που είναι ένα pop τραγούδι. Να. Εξαρτάται το τραγούδι. Άμα έχει μελωδία, έχει ο στίχος κάτι να πει, σαφέστατα και η pop μπορεί να έχει βαρύτητα και να παραμείνει. Δεν κατάλαβα, η Βύση τι έκανε το 80, pop δεν έκανε με τόσο έχω φωνή και όλα αυτά. Πώς μείναν όλα αυτά τα τραγούδια. Σημαίνει ότι είναι υποδιέστερα του λαϊκού τραγουδιού. Εγώ επειδή κάνω και τα δύο, να σου πω την αλήθεια, με αγάπη τα κάνω και τα δύο, ναι. Δεν βρίσκω διαχωρισμό εκεί. Βρίσκω μόνο διαχωρισμό στο καλό και στο κακό τραγούδι. Τίποτε άλλο. Η φετινή Eurovision, δηλαδή αυτή που πέρασε, πώς σου φάνηκε? Δεν την είδα. Και βγήκε και σε βίντεο και το είπα ότι δεν την είδα. Είδα μόνο τους ημιτελικούς, την ευρίασα τόσο πολύ με όλο το καρακατσουλιό που υπήρχε αυτή, το πανηγύρι και δεν το είδα. Υπήρξε μια συζήτηση μέσα στην EBU και φωνάξανε όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς να τους καταθέσουν απόψεις ότι ίσως έχει ξεφύγει κάπου από το Family Show. Δεν υπήρχε Family Show. Καθίσαμε με την βαφτιστήρα σου να το δούμε και μου λέει: Παπά, μπορώ να το δω. Δηλαδή, να δούμε τον ημιτελικό εννοώ. Μα να σου πω κάτι. Αυτό που κέρδισε όταν έγινε Eurovision εδώ στην Αθήνα, αν θυμάσαι τους Λόρδι. Τους Λόρδι, ας πούμε, τα τέρατα. Ναι. Τα τέρατα. Και, που και εκείνο ήταν ακραίο, χρειαζόταν ίσως να γίνει, γιατί φύγαμε πια από τον παλιό τρόπο της Eurovision, όπως τον είχαμε μάθει εμείς. Με τις ορχήστρες, με τα κοστούμια, με το φράκο, με το παπηγιόν, με το όλο αυτό το πράγμα. Και πήγαμε στο πιο μοντέρνο τρόπο. Νομίζω ότι το ξεφτυλίσαμε πια. Δηλαδή, και δεν είχε να κάνει με το gay και το straight και το. Εδώ είδαμε ακόμα και τελετή σατανισμού, ας πούμε. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα. Ήτανε πια. Πάντως το τραγούδι. Όπως και με τους Ολυμπιακούς. Δεν έγινε μετά ολόκληρο την τελετή έναρξης που έκανε η Γαλλία. Και εκεί υπήρξαν πάρα πολλές διαφωνίες στην αισθητική. Πολλές φορές θέλουμε να κάνουμε κάτι καινούριο και ξεπερνάμε το μέτρο. Νομίζω ότι είχες κάνει ένα λάθος στη Eurovision το 92 με το Ταιριάζουμε. Που άμα το έχεις σκεφτεί θα το. Δηλαδή. Δικαιούσου να βάλεις playback τα έγχορδα και θα το Ταιριάζουμε θα αναδεικνύονταν ακόμη περισσότερο. Δεν ξέρω αν έφταιγαν τα έγχορδα που ήρθε 90%. Έφταιγε και η γλώσσα. Είναι αγγλιός τώρα με τα αγγλικά, μωρέ. Απλά ακουγόταν πιο κάτω από αυτό που είχα βρει. Δεν ξέρω αν έφταιγε αυτό. Είδες με τους Σουάν όταν κάναμε το Γκίμι και ήταν πια η πρώτη φορά που βγήκε νομίζω η Κύπρος με αγγλικό στίχο. Ναι. Πώς αμέσως πήγαμε σε άλλο level. Που και εκεί ανδεχόντουσαν τις Ιουάν, δηλαδή τις παρατηρήσεις του στη λίστα τους και βάζαν όντως τα ρούχα αυτά τα οποία γίνονταν κομμάτια πάνω στη σκηνή, θα ήταν πολύ πρωτοπόρο τότε. Μπορεί να πηγαίναν και καλύτερα από έκτη. Αλλά και
Βλέπεις, και τα παιδιά αυτά τους έπιασε μια συστολή κάποια στιγμή και είπαν όχι, θα βγούμε λίγο πιο κυριλέ, επειδή είναι Eurovision, ας πούμε. Εγώ πολλές φορές σκέφτομαι, δεν ξέρω αν το έχεις ξαναπεί, αν το ξέρει ο κόσμος, εάν πηγαίναμε με το μάτια μου, πώς θα πηγαίναμε, γιατί δύο τραγούδια μας είχες φέρει τότε στην εταιρεία, θυμάσαι, το μάτια μου και το Δεν είχε γύμι. Να κάνει με το τραγούδι, μωρέ. Δεν είχε να κάνει με το τραγούδι, είχε να κάνει με το παρουσιαστικό, ήταν η εποχή, αν θυμάσαι, που κέρδισε κιόλας εκεί τότε η Λατβία, νομίζω, ναι. Ήταν η πρώτη φορά που άλλαξε φόρεμα πάνω στη σκηνή, γινόταν ένα οπτικό, κάτι οπτικό διαφορετικό. Γι' αυτό επιμένω εγώ που σου λέω για το στυλ που είχαν τα αγόρια μας τότε. Αλλιώς τραγουδιστικά ήταν άψογο και χορευτικά ήταν μια χαρά. Θα μπορούσαν, εννοώ, ήρθαν έκτη, θα μπορούσαν να πάνε και τρίτη και τετάρτη. Και... Αλλά η Κύπρος έχει καλές θέσεις. Είδες με την Φορέιρα τι καλά πήγατε. Πήγαμε, μην λέω πήγατε, αλλά γιατί ήσουν εκεί. Ναι, ναι. Ένα πρώτο βραβείο στη Eurovision θα το ήθελες. Το λέω πάντα της Γερμανού και του Δάντη, πόσο σας ζηλεύω, ρε παιδί μου. Δεν θα το πάρουμε ποτέ. Δεν θα γίνει ποτέ. Με την Ελλάδα θα μπορούσες να πας επίσης. Δεν θα πάω ποτέ ξανά με την Eurovision μετά από αυτό το χάλι που ήταν πέρσι. Καλά, άμα είναι λυπούμε. Καλό το τραγούδι, γιατί. Λυπάμαι πολύ. Όπως να σου πω την αλήθεια τώρα μεταξύ μας και μας γράφουν οι κάμερες. Yeah. Χαίρομαι που δεν ψηφίζω κιόλας. Πόσα χρόνια σου κάνω παράπονο ότι δεν μου βγάζουν αυτό το εκλογικό βιβλιάριο και δεν μπορώ να ψηφίσω. Μετά τις εκλογές τις περσινές που είδα και τα αποτελέσματα και βλέπω αυτά τα πράγματα στην αρχή. Τις ευρωεκλογές εννοείς. Ναι, τις ευρωεκλογές εννοώ. Ναι. Στην Κύπρο. Ναι, στην Κύπρο. Εννοείς τους TikToker και αυτά. Τι, ναι. TikToker και το Φιδία και αυτά, λένε. Στην αρχή μου άρεσε που ήταν, που το είδα ένα καινούργιο πρόσωπο που βγήκε. Ναι. Μετά στεναχωρήθηκα πάρα πολύ που είδα αυτό το βίντεο με τον Τουρκοκύπριο, τον TikToker. Πάρα πολύ στεναχωρήθηκα. Δεν μου αρέσει τόσο ελαφριά οι καινούργιες γενιές να παίρνουν τη γλώσσα τους με μεγάλη ευκολία του τύπου μεγάλες υποθέσεις, πράγματα τα οποία μπορεί να μην ξέρουμε όντως, αλλά δεν είμαστε το ίδιο. Μια ιδέα που ξεκίνησε από τον Τάσο Παπαδόπουλο και τον Υπουργό Παιδείας τότε, τον Πεύκιο, για το τραγουδό του νησί μου, μου ζήτησε να μιλήσω με τον Μεχμέτ Γιασίν. Ο Μεχμέτ είναι αδερφός της ποιήτριας που έγραψε το ακριβώς, «Δική μου η Πατρίδα». «Δική μου η Πατρίδα» έχει μοιραστεί στα δύο. Ναι. Μου στείλε κάποια ποίηματα του ο Μεχμέτ, λέγοντας και ένα σημείωμα που έγραφε «Δεν έχετε μόνο εσείς αγνοωμένους, έχουμε και εμείς». Ναι, αλλά εμείς δεν πήγαμε να εισβάλλουμε στη χώρα του άλλου και να ρίχνουμε τους αλεξιπτωτιστές και να κατεβαίνουμε να κάνουμε απόβαση σε ένα νησί. Δεν είναι το ίδιο. Και εμείς κάναμε λάθη, δεν λέω, αλλά δεν είμαστε το ίδιο. Μου έδωσε ένα ποίημα το οποίο το μελοποίησα, δεν το έπαιξα σε κανέναν ποτέ, ξέρεις. Και τι έλεγε ο Μεχμέτ, τα λέει όλα. Μιλούσε, έλεγε ότι μεγάλωσε με την μάνα του να του λέει ότι οι Έλληνες είναι τα σκυλιά και εμείς οι Τούρκοι είμαστε οι γάτες. Και ότι τα σκυλιά τρώνε τις γάτες. Μέχρι, λέει, που είδα τη γάτα μας, τη μάνα, να τρώει το μικρό το γατάκι. Υπονοώντας τη Μεγάλη Τουρκία. Τα είπε όλα ο ποιητής. Πολλές φορές οι ποιητές, οι λογοτέχνες, οι τραγουδιστές, τέλος πάντων, οι καλλιτέχνες γενικότερα, περνάμε μηνύματα. Και είμαστε υποχρεωμένοι να περνάμε μηνύματα. Αλλά ο Φιδίας μπορεί να κάτσει στο ίδιο τραπέζι με μια μαμά ενός αγνοωμένου και να της πει αυτό το πράγμα. Με τόσους ανθρώπους που έχουμε χάσει. Εγώ δεν είμαι από τον Βορρά, είμαι από τη Λάρνακα, αλλά την έζησα την εισβολή. Η αδερφή μου έμεινε από εκεί. Την ψάχναμε μετά από μέρες, τη βρήκαμε. Πώς είχε μείνει από εκεί, αδερφή? Είχε μείνει από εκεί, παραθέριζε σε κάποιους θείους μας από εκεί. Νομίζω ότι η τελευταία γενιά που το θυμάται κιόλας, εγώ ήμουν 6 χρονών, 5 πόσο ήμουν στον πόλεμο, είναι η γενιά ακόμα που θυμάται εκείνο τους βομβαρδισμούς ακόμα. Πολλές φορές σου λέω, εμένα ακόμα και οι ήχοι πάρα πολύ δυνατοί, ακόμα μου θυμίζουν εκείνο το πράγμα. Δεν μπορώ να το ξεπεράσω ποτέ. Πόσο μάλλον ένας άνθρωπος που έχασε δικούς του ανθρώπους. Δεν μπορούμε τόσο απλά, εύκολα, με μια κάμερα, με μια selfie, να λέμε είμαστε το ίδιο. Εγώ διαφωνώ με τον Πιτσιρικά. Θα ήθελα να το συναντήσω κάποια στιγμή. Μ' αρέσει που μπήκε καινούριο αίμα, μ' αρέσει που τους έδωσε ένα χαστούκι στα κόμματα, γιατί ήταν μεγάλο το χαστούκι, στα κόμματα που πολιτεύονται, που κάνουν αυτό το επάγγελμα αυτοί οι άνθρωποι τόσα χρόνια. Χαστούκι τους έδωσε. Αλλά και εκεί, πολλές φορές, θέλει να μην χάνουμε το όριο.
προσωπική συμβουλή μου, αν ήταν γιος μου το παιδί αυτό. Να μελετάμε, να είμαστε μορφωμένοι, να μελετάμε. Όχι για χάρη της αλλαγής να αλλάζουμε τα πράγματα. Πάμε, διαγράφουμε. Να δίνουμε την ευκαιρία στους ανθρώπους να αποδείξουν ότι κάτι κάνουν καλό. Το βλέπω και με τον καινούριο του μας, τον πρόεδρο δηλαδή, που έφυγε από το Υπουργείο Εξωτερικών και πήγε στην Προεδρία και είναι όλοι με το πιστόλο στον κρόταφο. Και δεν το λέω, δεν έχω καμία προσωπική σχέση με τον άνθρωπο. Ίδια σχέση είχα και με τον πρώην πρόεδρο και τον παραπρώην και τον παραπρώην. Και τους αριστερούς και τους δεξιούς. Ποτέ δεν δήλωσα φιλοκομματικός με κανέναν. Τι εννοείς με το πιστόλι στον κρόταφο? Ακούω ότι είναι πάντα με το πιστόλι στον κρόταφο ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Ότι δεν έκανε τίποτα. Δεν έκανε τίποτα. Πάμε από το χειρό στο χειρό, από το κακό στο χειρότερο. Ότι του τη λένε δηλαδή. Του τη λένε συνέχεια. Να. Βλέπω ότι του τη λένε συνέχεια. Είπε Στάσος Παπαδόπουλος πριν και έκανα συνειρμό με τον πατέρα σου, γιατί θυμάμαι ότι μοιάζανε. Μοιάζανε πολύ. Και... μαμά μου ήταν της Ένωσης Κέντρου, ας πούμε, ναι. Και έκανα συνειρμό ότι την τελευταία φορά που μιλήσαμε, ο μπαμπάς σου ζούσε. Ναι, ναι. Έφυγε πριν μερικά χρόνια. Ναι. Άλλαξαν πράγματα μέσα σου μετά που έφυγε ο πατέρας σου? Όχι, τα είχαμε λύσει πριν φύγει, να σου πω την αλήθεια. Πολλές φορές απορούσα γιατί τον κράταγε ο Θεός. Δεν ξέρω, γιατί τον κράταγε, ας πούμε, σε ένα γυροκομείο ή σε έναν άνθρωπο, σε ένα καρότσι που δεν καταλαβαίνει. Γιατί, πολλές φορές, είμαι και πιστός άνθρωπος, ρωτούσα τους γέροντες, γιατί, ο Θεός κάτι έχει, έχει κάποια σχέδια. Πόσο ήταν δηλαδή, πόσο έφυγε? Έφυγε 85 χρονών. Λύσαμε πολλά πράγματα όμως, είπαμε πολλά πράγματα πριν φύγει. Δηλαδή εγώ είμαι, οι αδερφές μου δεν ξέρω αν το καταφέραν να το κάνουν αυτό, η μία που ζει στην Αγγλία δηλαδή ιδιαίτερα. Εγώ μέσα μου το έχω λυμένο, δηλαδή συμφιλειωθήκαμε, ας πούμε. Γιατί για κάποια χρόνια δεν μιλάγατε. Δεν μιλάγαμε, μωρέ, γιατί σου λέω, ήθελε να γίνω κάτι άλλο. Ήθελα να γίνω γιατρός. Του εξηγούσα ότι και η μουσική γιατρεύει, ρε παιδί μου. Ναι, αλλά μετά έγινες ο Θεοφάνος. Μετά ήταν περήφανος, νομίζω. Εντάξει. Ναι. Εντάξει. Το ξεπέρασε μετά, ότι δεν έγινα γιατρός, δικηγόρος που, ξέρω εγώ, κατά τους παλιούς θα ήταν ένα σοβαρό επάγγελμα. Τα εγγόνια του δηλαδή θα τον θυμούνται, τον γνωρίσανε το θυμούνται, καλά. Ναι. Ναι, ναι, το θυμούνται βεβαίως. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το απόψινό μας τετατέτ. Να πούμε ότι είσαι στο στούντιο και για καινούριους δίσκους με Μπέγκη Ζήνα και Γιώτα Νέγκα. Γιώτα Νέγκα, μεγάλη έκπληξη. Και μεγάλη φωνή. Μεγάλη φωνή, όχι, δεν το λέω προς Θεού, προς την Μπέγκη. Καλά, η Μπέγκη. Με την Μπέγκη είπαμε εκεί πριν, ξανασυνεργαζόμαστε με τη Γιώτα πρώτη φορά. Και υπάρχει μια ιδέα στο τραπέζι και γράφουν έτσι, γυναίκες μόνο γράφουν στίχους σε αυτό το άλμπουμ. Ελπίζω ότι θα μας βγει κάτι καλό. Ελπίζω. Γιώργο, με σε ευχαριστώ και πάλι. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις. Να ευχαριστήσουμε και εσάς που ήσασταν και απόψε μαζί μας στο ξενοδοχείο One and Only Aesthesis στη Γλυφάδα και το Mango Restaurant που μας φιλοξένησε και φυσικά το Xenos Travel για την πολύτιμη βοήθειά του στην πραγματοποίηση της απόψινης εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή 6:45 τέταρτες στον Α. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.